και ήταν η υφή και η δομή της αρχαίας δημοκρατίας. Ας ανατρέξουμε στα θεμέλια της. Από τους 12 ανθρωπόμορφους παντοδύναμους θεούς του Ολύμπου, ο πιο τρανός για τους Έλληνες ήταν ο 13ος, που δεν κατοικούσε εκεί, αλλά μέσα στις πόλεις. Ο Λόγος. Ο Λόγος στη διπλή έννοια της λέξης. Λόγος λογική και λόγος ομιλία. Αυτός είχε την πιο τέλεια μορφή, ουσία και δυνάμη. Μέσα σε έναν κόσμο που βασίλευε η άλογη και ανεξέλεκτη θέληση του ενός, του μονάρχη, και η βία απάνω στους υπηκόους του, οι Έλληνες και ειδικά οι Αθηναίοι, ύστερα από πολυχρόνιους αγώνες διαμόρφωσαν έναν απολύτευμα και έναν πολιτισμό που αρνιόταν τον καταναγκασμό, τη σιωπή, την άνοια και βασιζόταν στη σκέψη, στην έρευνα, στην ανταλλαγή ιδεών, στη θέληση όλων ή των πολλών που ήταν απάβγασμα αυτής της διασταύρωσης απόψεων. Δεν δίνουμε την εξουσία σε έναν άνθρωπο, αλλά στο λόγο, τη λογική, εξηγεί ο Αριστοτέλης. Επειδή οι άνθρωποι ασκούν την εξουσία για τον εαυτό τους και γίνονται τύραννοι. Αυτή η θεοποίηση του λόγου, και τη διπλή έννοια πάντων, ανατρέχει στα πρώτα βήματα των Ελλήνων μέσα στην ιστορία. Όπως ξέρετε, η Ιλιάς περιέχει τόσες δημιουργίες, όσες και μάχες. Δημιουργίες, δηλαδή λόγους προς τον Δήμο, προς το λαό. Οι πολέμαρχοι, αλλά και οι θείοι του Ολύμπου, αγορεύουν και συζητούν πριν ή μετά τη μάχη. Για όλα. Γι' αυτό και όταν ο Αχιλλέας κίνησε για την Τροία, το καλύτερο δώρο που του έδωσε ο πατέρας του ήταν ένας σοφός σύντροφος, ο γέρος Φίνικας, για να αποδηγεθεί το νέο, ώστε να γίνει όχι μόνο σπουδαίος δουλευτής πολέμων, αλλά και άξιος λόγων ρήτορας. Επειδή τον λόγο τον λογάριαζαν όπλο τόσο κοφτερό όσο και το σπαθί και το κοντάρι. Τόσο πίστευαν στη θεϊκή δύναμη του λόγου οι Έλληνες, ώστε είχαν υψώσει σε θεά την πειθό, την ικανότητα να πείθεις με τον λόγο. Ο δικός της ναός δεν είχε ανάγκη από κύωνες και βωμούς. Η ίδια δεν υπάρχει άλλος ναός για την πειθό παρά ο λόγος, λέει ο Ευρυπίδης. Και η ίδια Αθηνά καφιέται πως με την πειθό νίκησε στον Άριο Πάγο στο τέλος της τελεργίας του Εσχύλου Ορέστη. Γι' αυτό και ο Γοργίας χαρακτηρίζει την πειθό όχι μόνο μέγιστον αγαθών, αλλά και αίτιον ελευθερίας. Η λογολατρεία τους όμως, η λατρεία τους για τον λόγο, δεν εμπόδιζε τους Έλληνες να βλέπουν πως αυτός ο παντοδύναμος λόγος είναι δίκοπο μαχαίρι, πως μπορεί να είναι όχι μόνο ευεργετικός και διαφωτιστικός, αλλά και ολέθριος όταν αποκόπεται από το λόγο λογική, όταν στηρίζεται στο ψέμα, στην απάτη, στην ιδιοτέλεια. Εσχρότατη αρρώστια, αποκαλεί ο Εσχύλος τα πλαστά λόγια. Και ο Ευρυπίδης λιθοβολεί τους χάβνους λόγους που αποκοιμήσουν την πόλη από ιδιοτέλεια. Και όσο πιο επιδέξιος είναι ο τέτοιου είδους ρήτορας, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται. Και εμείς βέβαια ξέρουμε, ιδιαίτερα είναι ο Έλληνας, πόσο έχουμε υποφέρει από πλαστά λόγια και από πλαστούς ηγέτες. Ο λόγος είναι άξιος των ονοματός του μόνο όταν υπηρετεί τη λογική, την αλήθεια, την ωφελημότητα και το σύνολο. Αληθινή τέχνη του λόγου, χωρίς να αδράξει κανείς την αλήθεια, ούτε υπάρχει ούτε ποτέ θα υπάρξει, λέει ο Πλάτων. Και αυτή η επιδίωξη της αλήθειας αποτελεί το ύψιστο χρέος του πολιτικού και κάθε λόγου. Ο Γοργίας πάλι λέει το σωστό, στη σωστή ώρα να λες και να αποσιωπάς και να πράττεις και να παραλείπεις. Και ο Ισοκράτης, ο ρήτορας, λέει σπουδαιότεροι και βαθύτεροι είναι οι λόγοι που αναζητούν την αλήθεια παρά εκείνοι που προσπαθούν να στρεβλώσουν τη σκέψη των ακροατών, καθώς και οι λόγοι που κατακρίνουν τα λάθη και νουθετούν
παρόσι θέλουν να ευχαριστήσουν και να διασκεδάσουν. Το κυρίαρχο λοιπόν σχήμα στην ελληνική σκέψη και πράξη ήταν λόγος, αντίλογος, διάλογος. Και αυτό σε όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού βίου. Το πολίτευμά τους, η δημοκρατία, εδραζόταν στο διάλογο, όπως είπαμε, όλων των πολιτών για τα θέματα της πολιτείας. Το θέατρο, το δράμα, αποτελούσε διάλογο προσώπων για τα προβλήματα της κοινής ζωής, αλλά και για τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η φιλοσοφία ήταν διάλογος του σκεπτόμενου ανθρώπου με τον εαυτό του, με το σύμπαν, με τους ομολόγους του, για να ανεβρεθεί η ιδιωτική και κοσμική αλήθεια, το όντως όν. Και αυτά δεν γίνονταν βέβαια μέσα στους τέσσερις τοίχους ενός παλατιού, ενός κοινοβουλίου ή ενός εργαστήριου, αλλά σε χώρους ανοιχτούς σε όλους, όπου μπορούσαν όλοι να πάρουν ισότιμα μέρος. Οι συνελεύσεις των πολιτών γίνονταν στην υπαίθρια αγορά, που δεν σημαίνει βέβαια τόπο εμπορίου ή σούπερ μάρκετ, αλλά τόπο συνάθεσης όπου αγόρευαν όλοι. Οι παραστάσεις ήταν υπαίθριες και ανοιχτές δωρεάν σε όλους τους πολίτες. Οι φιλοσοφικές συζητήσεις γίνονταν και αυτές το ίδιο. Ήταν προσιτές σε κάθε ορεγόμενο λόγου και γνώσης. Και αυτή ακριβώς ήταν η ειδοποιώς διαφορά των Ελλήνων από τους άλλους λόγους του καιρού τους. Βάρβαροι χαρακτηρίζονταν εκείνοι που μιλούσαν δυσνόητη γλώσσα, που τράβηζαν μπαρ-μπαρ, εκείνοι που αγνοούσαν το λόγο, τη λογική, το διάλογο, την ομαδική συζήτηση και απόφαση. Από την ομιλητική εποχή κιόλας, οι Έλληνες θεωρούσαν καθοριστικό στοιχείο πολιτισμού την ύπαρξη λαϊκής συνέλευσης που κρίνει και νομοθετεί. Γι' αυτό και οι κύκλοπες που τα αγνοούσαν αυτά χαρακτηρίζονται στην Οδύσσια άγριοι και άνομοι. Αντίθετα, όσους ξένους ασπάζοντα τον ελληνικό τρόπο ελεύθερης σκέψης και λόγου, θα τους λογαριάσουν Έλληνες, κατά την περιλάλητη φράση του Ισοκράτη. Έλληνες καλούνται ή της παιδεύσεως της ημετέρας μετέχοντας. Και παίδευση δεν σήμαινε μόνο εκπαίδευση, αλλά και ολόκληρο το πνευματικό και πολιτικό σύστημα. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο του λόγου στήθηκαν τις αρχαίες δημοκρατίες και ακρογωνία, οι λύθοι που λέγονται ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, παιδεία. Λέξεις πασίγνωστες, σαν ήχη. Λέξεις ακατάσχετης χρήσης και σήμερα, αλλά τόσο λίγο γνωστές στο βάθος τους, ώστε συχνά πέφτουν σε ουσιαστική εκκλησία. Ας αναγυρίσουμε όμως τα αρχέτυπα αυτά. Η ίδια η καταγωγή της λέξης ελευθερία καθόρισε και το πολιτικό βάρος της, αφού ελεύθερος σήμαινε αυτός που ανήκει στο λαό. Και ελευθερία είναι η μη υποταγή του λαού τόσο σε ξένο κυρίαρχο όσο και σε ντόπιους δυνάστες. Αφού λοιπόν η ελευθερία είναι κτήμα του λαού, του Δήμου, πολύ φυσικά ο Αριστοτέλης όρισε, σκοπός της δημοκρατίας είναι η ελευθερία. Και τονίζουν πως τίποτα δεν είναι πιο σπουδαίο για τους Έλληνες από την ελευθερία. Ακόμα και ο ολιγαρχικός Ξενοφών βάζει τον Πέρση βασιλόπεδα Κύρο να λέει στους Έλληνες μισθοφόρους του: «Φανείτε άξιοι της ελευθερίας που έχετε και για την οποία σας καλοτυχίζω. Την ελευθερία την προτιμώ από όλα τα αγαθά και από άλλα πολύ περισσότερα ακόμα». Και στη ρωμαιοκρατούμενη πια Ελλάδα, ο ανώνυμος συγγραφέας του δοκιμίου περί ύψους θα πει νοσταλγικά: «Η ελευθερία είναι σε θέση να θρέψει τα φρονήματα των μεγαλοφρόνων, να τονώσει το ηθικό με καλές ελπίδες και να διεγείρει τις ψυχές τον ενθουσιασμό για την ανταγωνιστική άμυλα και τη φιλοδοξία για τα πρωτεία». Συνακόλουθα, τη μεγαλύτερη συμφορά για τους Έλληνες αποτελούσε η στέρηση της ελευθερίας. Όποιος χάνει την ελευθερία του, χάνει μαζί και την ανθρώπινη και την ελληνική αξία του. Το ίδιο ανάξιος όμως είναι και όποιος στερεί την ελευθερία από τους άλλους,
Ανελεύθερος δεν είναι μόνο ο δούλος, ο δουλοπρεπής, ο δουλόφρονος, αλλά και εκείνος που υποδηλώνει τους συνανθρώπους του με όποιον τρόπο. Και αυτή είναι πάλι μια άλλη ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στους λεγόμενους βαρβάρους, που είναι όλοι δούλοι εκτός από έναν, τον μονάρχη τους, όπως λέει ο Ευρυπίδης. Και ίσα ίσα το χορό των βάρβαρων Περσών βάζει ο Εσχύλος να λέει αυτό που ήταν καμάρι των Ελλήνων. Δεν είναι δούλοι ανθρώπου ουδε υπήκοοι κανενός. Για τους Έλληνες η ελευθερία είναι πιο ακριβή από τη ζωή. Γλυκύτερος ο θάνατος από την τυραννίδα, θα πει ο χορός των Αγαμέμνων. Όπως ακριβώς οι Έλληνες του 21 αναγράφαν στις σημαίες τους ελευθερία ή θάνατος. Ο απεχθέψινος χορός των Ελλήνων λοιπόν ήταν η κάθε είδους τυραννία, η μοναρχία, η δικτατορία, ο ολοκληρωτισμός θα λέγαμε σήμερα, που δεν αποβλέπει παρά στο συμφέρον του τυράννου και που είναι η μητέρα κάθε αδικίας. Ακόμα και οι τύρανοι, όπως ο περίεδρος της Κορίνθου, την καταδικάζουν, ενώ ο Πιτακός, που ήταν τύρανος εκλεγμένος από τον λόγο, λέει πως ο τύρανος είναι το χειρότερο από τα άγρια θηρία και το χειρότερο από τα ημέρα είναι ο πόλεμος. Τώρα εμείς, που γνωρίσαμε κάθε είδους τυραννίας, αναγνωρίζουμε βέβαια σε αυτές τις περιγραφές τα ενδεχτή χαρακτηριστικά των διαφόρων τρίτων ελληνικών πολιτισμών και της Ελλάδας Ελλήνων Χριστιανών. Θέμα λοιπόν αυτοσυντήρησης, σωματικής, πνευματικής πολιτικής, είναι ο αγώνας για την ελευθερία και εναντίον κάθε υποδούλωσης και τυραννίας. Αφού η ελευθερία δεν μας χαρίζεται ποτέ από κανέναν, αλλά πρέπει να την κατακτάμε αδιάκοπα. Και ολόκληρη η ιστορία των Ελλήνων, παλαιά και νέα, είναι η ιστορία αγώνων για την ελευθερία και εναντίον κάθε καταπίεσης. Όταν οι Πέρσες είχαν κατακλείσει την Ελλάδα, οι Αθηναίοι απάντησαν στις προτάσεις του για τις οικολόγες. Ξέρουμε πως οι δυνάμεις των Μύδων είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές μας, αλλά αγαπάμε τόσο πολύ την ελευθερία, ώστε θα αμυνθούμε όπως μπορούμε. Και τα ίδια σχεδόν λόγια, σχεδόν καταλήξη. 23 αιώνες αργότερα θα απαντήσει στους Γάλλους αξιωματικούς ο Μακεδιάνος, που δεν είχε βέβαια διαβάσει τον Ηρόδοτο. Όταν σηκώσαμε τη σημαία αναντίον της τυραννίας, ξέραμε ότι είναι πολλοί οι Τούρκοι και έχουν όλα τα μέσα. Όμως πολεμούμε όσο μπορούμε αναντίον της τυραννίας και ο Θεός βοηθός. Η ελευθερία αυτή είναι κατάκτηση τόσο αντικειμενική όσο και υποκειμενική. Ναι, ο άνθρωπος πρέπει με κάθε θυσία να μένει ελεύθερος από κάθε εξωτερική δουλεία, αλλά και αν βρεθεί υπόδειλος, παραμένει ελεύθερος όταν διατηρεί την ελευθερία της ψυχής και του πνεύματός του. Αν είναι δουλωμένο το σώμα μου, ο νους μου είναι ελεύθερος. Έως όπου κλείσει. Και ο Ευρυπίδης προσθέτει, ψυχή ελεύθερο έχω και ας μην έχω και το όνομα. Και ακόμα στην υποδουλωμένη Ελλάδα, ο επίκριτος θα περηφανευτεί. Κανένας δεν μπορεί να με εμποδίσει. Κανένας δεν μπορεί να με αναγκάσει με τη βία να σκεφτώ ελόγικα που δεν θέλω εγώ. Δεν υπάρχει ληστής που να μπορεί να σου αφαιρέσει την ελεύθερη θέλησή σου. Ύστερα από 19 αιώνες, ο Διονύσιος Σολωμός θα πει σχεδόν ταυτόσιμα, το ποδάρι είχε δεμένο, αλλά ελεύθερη καρδιά. Εμείς οι Έλληνες που έχουμε υποστεί, όπως και τόσοι άλλοι λαοί, αλλά πάλι οι υποδηλώσεις, οι κατοχές, οι υποτέλειες, οι δικτατορίες, ξέρουμε πως ο μόνος τρόπος επιβίωσης είναι η βίωση της ελεύθερης σκέψης, η θέληση ελευθερίας, ακόμα και μέσα στην ανελευθερία, η αντίσταση του πνεύματος στον εξανθρωπονισμό. Απαραίτητο και αυτονόητο στοιχείο της ελευθερίας, όμως, είναι η ελευθερία του λόγου, η παρησία, η δυνατότητα δηλαδή ρίσης λόγου για τα πάντα, από τους πάντες προς τους πάντες. Η σκέψη, όσο αδέσμευτη κι αν είναι, μένει ανάπηρη και άγωνη, αν δεν μπορεί να κοινωνικηθεί ανεμπόδιση. Μόνο όταν διατυπώνεται ελεύθερα,
αλλά και διασταυρώνεται με άλλες ελεύθερες σκέψεις, μόνο τότε ολοκληρώνεται, προσεγγίζει όσο γίνεται την αλήθεια, όπου είναι χρήσιμη σε όλους. Γιατί ελευθερία του λόγου σημαίνει απαράβατα και ελευθερία του διαλόγου. Το δικαίωμα να λες ανεμπόδιστα ότι σκέπτεσαι συνεπάγεται και αναγνώριση του ίδιου δικαιώματος και στους άλλους. Ο ελεύθερος λόγος αγωνίζει τη σκέψη, τη βαθαίνει, την καρπίζει. Για τούτο και πολλά ελληνικά έργα, όπως ξέρετε, ποιητικά και φιλοσοφικά έχουν γραφτεί σε μορφή διαλόγου, όπου οι συγγραφείς αντιπαραθέτουν αντιπροηγούμενες απόψεις για να φτάσουν σε κάποια κλίση. Στην Ιλιάδα και σε μια σύναξη των Αχαιών, ένας άσημος και άσχημος πολεμιστής, ο Θερσίτης, σηκώνεται και κατηγορεί τον αρχηγό των Ελλήνων, τον Αγαμέμνονα, για την απληστία του και την πολιτεία του και παρακινεί τους Έλληνες να το παρατήσουν και να γυρίσουν στην πατρίδα. Αυτή η αμφισβήτηση της θεότητας εξουσίας του βασιλιά θεωρήθηκε το πρώτο σπέρμα της ελληνικής δημοκρατίας. Βέβαια, ο Οδυσσέας καταχαιρίζει και θυμώνει τον ανεντιπολίτη, αρχιετυπικό δείγμα λόγω κρισίας και καταπίεσης. Αλλά ο Ευρυπίδης θα κρατήσει σκλαβιά το να μην λέει κανείς αν το σκέπτεται. Ενώ ο γνώσμα της ελευθερίας είναι η παρησία. Και πάλι το περίψους δοκίμιο θα συνομολογήσει. Το ωραιότερο και το πιο θρεπτικό νάμα της ευρωτείας είναι η ελευθερία. Και από τους ένας από τους πρώτους μεγάλους σοφιστές, ο Πρωταγόρας, επενεί την Αθηναϊκή Δημοκρατία, επειδή όταν είναι να δώσουν οι Αθηναίοι γνώμη για θέμα που χρειάζεται πολιτική αξιοσύνη και που πρέπει από την αρχή ως το τέλος να το πραγματιστούν με δικαιοσύνη και σοφροσύνη, δίνουν το ελεύθερο να μιλήσει ο καθένας και μόνο τους το δίκαιο. Γιατί όλοι πρέπει να έχουν μερίδιο, το μερίδιό τους σε αυτή την αρετή. Αλλιώς δεν στέκονται οι πολιτείες. Δίδυμος με την ελευθερία, ακρογωνιαίος λίθος της αρχαίας δημοκρατίας είναι η ισότητα των πολιτών. Ίσως και ίσως σήμαινε όχι μόνο όμοιος, αλλά και δίκαιος, σωστός. Και θυμηθείτε τη σύγχρονη παροιμία μας που λέει «Ο Θεός τα ίσα θέλει». Αν η ελευθερία δεν εκτίμα όλων εξίσου, καταντά αδικία και τυραννία των ισχυρότερων τους πιο αδύναμους. Τρία σκέλη είχε αυτή η ισότητα για τους Έλληνες. Ισονομία, ισιγωρία και ισοψηφία. Ισονομία, δηλαδή όλοι οι πολίτες να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο, να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ισιγωρία, δηλαδή να έχουν εξίσου το δικαίωμα να μιλούν ελεύθερα, την παρησία που αναφέρω. Ισοψηφία, δηλαδή να έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις και οι ψήφοι όλων να έχουν την ίδια βαρύτητα. Ένας φυσιολόγος του 6ου αιώνα, ο Αλκμένων, εξηγούσε επιστημονικά την επιταγή της ισότητας. Έλεγε, την υγεία εξασφαλίζει η ισονομία, η ισορροπία δηλαδή των δυνάμεων, υγρού, ξερού, κρύου, ζεστού, πικρού, γλυκού και των άλλων. Ενώ η μοναρχία, η υπερίσχυση, η επιβολή μιας δύναμης προκαλεί αρρώστια, επειδή είναι βλαβερή η όμορφη μοναρχία. Ο Αθηναίος νομοθέτης, ο Σόλ, θα πει «Γλυκύτερη είναι η ζωή εκεί που υπάρχει για όλους δικαιοσύνη και ισότητα». Και αυτό το ζευγάρωμα ισότητας και δικαιοσύνης διακηρύσουν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες. Ο Αριστοτέλης, μάλιστα, από τα χρόνια ήδη εκείνα, θεμελιώνει την αρχή της πλειοψηφίας και της δημοκρατίας. Λέει, «Η πολλή που ο καθένας χωριστά δεν είναι αξιόλογος, μπορεί όλοι μαζί να είναι καλύτεροι από τους χωριστούς πολίτες, όχι σαν άτομα, αλλά σαν σύνολο. Γι' αυτό και οι πολλοί κρίνουν πιο σωστά. Και είναι δίκαιο οι πολλοί να αποφασίζουν κυρίαρχα για τα πιο σοβαρά ζητήματα». Ο ελληνοτραφής φίλων ο Ιουδαίος θα προσθέσει σε όλα αυτά ότι η ισότητα είναι η μητέρα της δικαιοσύνης. Η ισότητα είναι φως πόλης και αλλιώς πνευματικός. Η ισότητα έχει εκτιμήσει το καθετή στον ουρανό και στη γη, σύμφωνα με νόμους και κανόνες ανάλλακτος.
Αντίθετα, η ανισότητα είναι αιτία πληγών και συμφορών. Και είχαν βέβαια πειρα πικρή οι Έλληνες από τις κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις και τις συμφορές που προκαλεί η ανισότητα. Παντού, αιτία των επαναστάσεων είναι ανισότητα, παρατηρεί ο Αριστοτέλης, προσθέτοντας πως ο λαός εξεγείρεται ζητώντας κοινή συμμετοχή όλων στις αποφάσεις και πως οι αδύνατοι επιζητούν ισότητα τη δικαιοσύνη, ενώ οι ισχυροί αδιαφορούν για αυτά. Και ο μέγας εκείνος κοινωνικός ανθρώπος προδιαγράφει ακόμα και την πάλη των τάξεων για την οποία τόσο μελάνε και αναστηθεί και λέει, αν δεν υπάρχει ισότητα αλλά ανισότητα ανάμεσα στην εργασία και στις απολαμβές από αυτήν, προκαλούνται συγκρούσεις ανάμεσα σε εκείνους που επωφελούνται και παίρνουν περισσότερα ενώ κουράζονται λιγότερο, σε εκείνους που παίρνουν λιγότερα και κουράζονται πιο πολύ. Και ο Αριστοτέλης πάλι θα εξάρει την ανάγκη για αυτό που ονομάζουμε σήμερα οικονομική δημοκρατία. Ο αληθινός δημοκράτης, λέει, πρέπει να φροντίζει ώστε ο λαός να μην είναι φτωχός, αφού η φτώχεια του λαού υποβαθμίζει την ποιότητα της δημοκρατίας. Πρέπει λοιπόν να βρει τρόπους με τους οποίους η οικονομική ευρωστία του λαού να διατηρείται σταθερή. Αλλά και σε άλλο επίπεδο αναζητούσαν οι Έλληνες την ισότητα. Ενώ ήταν πολύ κοντά ακόμα στην εποχή όπου η εξουσία βρισκόταν στα χέρια των λεγόμενων ευγενών, των αριστοκρατών, οι κορυφαίοι Έλληνες αρνούνται κάθε εξορισμού διάκριση ανάμεσα στους ευγενείς και τον απλό λαό. Ο Σοφοκλής στα Πυρητά, μια των ανθρώπων η γενιά. Όλους μας κάποια μέρα μας έφεραν στο φως πατέρας και μητέρα. Κανείς δεν γεννήθηκε από τον άλλον όπρος. Αλλά και παραπέρα. Μόνο που η ύπαρξη δούλων αποτελούσε βασικό στοιχείο της οικονομικής ζωής στην Ελλάδα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που καταδίπεζαν το διαχωρισμό σε ελεύθερους και δούλους. Και ο Ευρυπίδης πάλι θα πει, ένα μονάχα φέρνει ντροπή στους δούλους, το όνομα. Και από τους ελεύθερους, στάλα ο σκλάβος, σαν το βαστάει η καρδιά του, διόλου δεν πέφτει κάτω. Όμως, η έξαρση της ελευθερίας και της ισότητας δεν σημαίνει καθόλου ασυλλοσία και αναρχία. Για τους Έλληνες, ελευθερία και ισότητα συνεπαγόταν και απόλυτη ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στον εαυτό τους, απέναντι στους άλλους και προπάντων απέναντι στο σύνολο, την πολιτεία. Την αμφίδρομη αυτή λειτουργία την είχε τονίσει από πολύ νωρίς ο Σόλων λέγοντας, όταν αναζητάς ευθύνες από τους άλλους, αναδέξου πρώτα τις δικές σου. Οι Έλληνες που τοποθέτησαν τον άνθρωπο στο κέντρο του κόσμου επισήμαναν ταυτόχρονα πως το άτομο δεν είναι άξιο ελευθερίας και ισότητας αν δεν τις ασκεί με γνώμονα την ευποιία της πολιτείας, την ευημερία της πολιτείας που δεν εξασφαλίζει αυτά τα αγαθά. Στην κλίμακα αξιών τους η πολιτεία είχε πάντα το προβάδισμα. Ο άνθρωπος ήταν πρώτα πολίτης και ύστερα άτομο. Ελευθερία. Που αποβαίνεις βάρος των άλλων και του συνόλου ισοδυναμεί με τυραννία. Και τυραννία χείριστη, επειδή χρησιμοποιεί το όνομα της ελευθερίας. Μόνο όταν το άτομο δρά για το σύνολο και το σύνολο για το άτομο πραγματώνεται η αρμονία των κοινωνιών και η ευδαιμονία όλων. Είχαν ωστόσο οι Έλληνες απόλυτη γνώση πως η ανθρώπινη φύση είναι εγωκεντρική και αλαζονική. Άπλιστη και δίαιη. Δεν ήταν καθόλου εθεροβάμενος. Και δίθεν ιδεαλιστές. Η ιστορία και η μυθολογία, όπως και όλων των λαών, είναι κατάστηκτη από αιματηρές πράξεις στην επιδίωξη κυριαρχίας και πλουτισμού. Για να χάλει να λογίσουν, αυτά τα εγγενή πάθη κήρυξαν την ανάγκη του μέτρου, της μετριοπάθειας, της αυτοσυγκράτησης. Διαδήλωναν πως ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει κάθε υπερβολή. Υπερβολή σε δύναμη, πλούτο, λόγο, ιδανές. Από πολύ παλιά πρόβαλαν τα αξιώματα μηδέν άγαν και παν μέτρων άριστον. Η ύβρις για αυτούς ήταν κάθε υπερβολή. Και η ύβρις, λέει το φάντασμα του Δαρίου στους Πέρσες,
νεστώνοντας καρποφορά η πολέθρου στάχη όπου θε ο πολυδάκριτος γεννιέται θέρας. Είναι ο αδύνητος νόμος της ανταπόδοσης, του έκανε στα πάθης, που διατρέχει όλη την ελληνική σκέψη. Και του Ηράκλειου το συμβούλευε καλύτερα να σβήνει στην ύβρη παρά την πυρκαγιά. Την ισορρόπηση ελευθερίας και ευθύνης στην τήρηση του μέτρου δεν την απόθεταν οι Έλληνες μόνο στη συνείδηση των πολιτών και στην έμεση. Φρουρό και ρυθμιστής τους είχαν τάξει τον ανθρώπινο νόμο. Όχι όμως νόμο που επιβάλλεται από κάποιον μονάρχη ή κάποιους ισχυρούς, αλλά τον νόμο που ψηφίζεται από όλους και ισχύει το ίδιο για όλους. Τον νόμο των ελεύθερων από ελεύθερους για ελεύθερους. Τον νόμο που εσαρκώνει το δίκαιο, τη λογική, το κινήσι και το κοινό συμφέρον κατά την αντίληψη της Εκκλησίας του Δήμου. Και τούτο το πολύ σημαντικό που διαφοροποιεί ριζικά την αρχαία δημοκρατία από τη σημερινή. Όχι μόνο όλοι οι πολίτες ήταν νομοθέτες, αλλά και ασκούσαν αυτό το λειτουργήμα συνεχώς, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν ψήφισαν όμως τώρα τα 4 χρόνια αναθέτοντας την νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία σε κάποιους αντιπροσώπους. Ψήφισαν τις περισσότερες μέρες του χρόνου, οπότε χρειαζόταν να πάρει απόφαση. Και αναδέχονταν ακέραιη την ευθύνη για αυτήν και τις συνέπειες της, που συχνά σήμαινε πόλεμο, επιβολή οικονομικών παρών κλπ. Με ένα λόγο ήταν αδιάκοπα ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, όχι εκτελεστές των αποφάσεων της εξουσίας και συνήθως κύματά της, όπως είπα. Η εξουσία ήταν αυτή η ίδια. Όλη την πίστη όμως που είχαν στις πολιτικές ικανότητες των πολιτών, οι Αθηναίοι δεν ξεχνούσαν τι πλανέφτρα κύρκη αποτελεί κάθε εξουσία και πόσο πεπερασμένη είναι η ανθρώπινη κρίση. Και έτσι για να αποτραπεί η διαφθορά, η κατάχρηση, η τυραννία, που η μακρόχρονη κατοχή εξουσίας εγκυμονεί, η θητεία στη Βουλή και στα άλλα αξιωμάτα ήταν μόνο ετήσια. Μόνο για ένα χρόνο. Και κάθε πολίτης μπορούσε να εκλεγεί σε αυτά μόνο μια φορά στη ζωή του. Από την άλλη, οι νόμοι τα ψηφίζοντα άρχισαν πάντα με την φράση «Έτσι ενόμισαν σωστό η Βουλή και ο Δήμος και αποφάσισαν». Που θα πει, έβαζαν απόφαση ανθρώπινη, δηλαδή διόλου αλάθητη, απόφαση που μπορούσαν οι ίδιοι να την αναιρέσουν οποτεδήποτε με την ίδια διαδικασία. Την τήρηση των νόμων εξασφάλιζαν τρεις διπλήτες. Η καταγραφή τους, η γνώση από όλους και η ολιγονομία. Για να μην παραποιούνται οι νόμοι έπρεπε να είναι γραπτοί. Για να είναι προσιτοί σε όλους, χαράζονταν σε μαρμάρινες ή πέτρινες πλάκες, εστίλες που στείλονταν στην αγορά και μπορούσε κάθε στιγμή να τις διαβάσει κάθε πολίτης. Αλλά για να μην πελαγώνει ο πολίτης, οι νόμοι έπρεπε να είναι ελάχιστοι. Η πληθώρα των νόμων, λέει ο Σοκράτης, είναι απόδειξη πως κακώς διηγείται μια πολιτεία. Οι εξεφύλοι λεκροκροί της Ιταλίας είχαν μάλιστα έναν ειδικό νόμο, αρκετά παράδοξο για τους επίδοξους νομοθέτες. Αν κάποιος ήθελε να προτείνει έναν καινούργιο νόμο, το έκανε έχοντας μια θηλιά περασμένη στο λαιμό του. Κι αν ο νόμος φαινόταν καλός και χρήσιμος, αυτός που τον πρότεινε έφευγε αφύρετος. Αν όμως όχι, τραβούσαν τη δουλειά και πέθανε. Δεν σοφό μέτρο για τους αρρωστές της πολεμικής. Δυστυχώς δεν ισχύει σήμερα. Στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, όπως δεν υπήρχαν ειδικοί για τη σύνταξη των νόμων, δεν υπήρχαν ειδικοί για την απονομή της δικαιοσύνης για να συγχωρέσει ο κύριος Καρόλος. Γιατί αφού οι νόμοι ήταν απλοί, ήταν γνωστοί σε όλους και όλοι οι πολίτες μετήχαν στα δικαστήρια. Όλοι κρίνονταν άξιοι να κρίνουν για όλα. Το μεγάλο δικαστήριο του Αθηναϊκού Ηλία είχε 6.000 μέλη, εκλεγμένα με πλήρω. Και τα δικαστήρια αυτά δίκαιναν σχεδόν κάθε μέρα. Ο αριθμός ήταν τεράστιος, αλλά και δικαιολογημένος. Επειδή, όπως λέει πάλι ο Αριστοτέλης, είναι πιο εύκολο να διαφθείρεις με χρήματα ή με υποσχέσεις λίγους ανθρώπους παρά πολλούς. Και όπως ξαναλέει ο ίδιος, το να μετέχεις στην κρίση και στην εξουσία, στην αρχή,
Το αρχαίοντα λένε σε δικαστής και άρχοντας αποτελούσε την πεμπτουσία του αληθινού πολίτη. Αλλά και οι άρχοντες που επομίζονταν την τρέχουσα λειτουργία της πολιτείας δεν ήταν ειδικοί επαγγελματίες όπως σήμερα κατά έναν τρόπο είναι ειδικοί πολιτικοί. Εκλέγονταν και αυτοί με κλήρο εκτός από ορισμένα αξιώματα που υποθετούσαν ειδικές γνώσεις. Και η θητεία τους ήταν επίσης ετήσια. Και φυσικά αυτοί ήταν οι πρώτοι που έπρεπε να τηρούν ευλογικά τους νόμους. Ήταν φύλακες και φρουροί του δικαίου και του ίσου. Και όπως λέει ο Αγάθων, ο γραμματικός ποιητής, ο άρχον πρέπει να μην εισμονεί ποτέ τρία πράγματα. Πρώτον, ότι κυβερνά ανθρώπους. Δεύτερον, ότι κυβερνά σύμφωνα με τους νόμους. Τρίτον, ότι δεν θα κυβερνά για πάντα. Βέβαια, αυτό το απόθεμα έπρεπε να γραφτεί μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, απλά. Να το έγραψε και όχι τυχαία. Οι πολίτες όμως δεν μπορούν να ασκήσουν σωστά τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους αν δεν έχουν και την κατάλληλη παιδεία. Αλλά παιδεία δεν σήμαινε για τους Έλληνες συσσόρευση γνώσεων για επαγγελματικό προσανατολισμό. Σήμαινε πάνω απ' όλα διάπλαση άξιων πολιτών ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν σε και για μια άξια πολιτεία. Παιδεία, λέει ο Πλάτων, είναι εκείνη που γυμνάζει τον άνθρωπο από την παιδική ηλικία στην αρετή και του εμπνέει σφοδρή επιθυμία να την αγαπήσει και να γίνει τέλειος πολίτης που να ξέρει να κυβερνά και να επακούσει τους νόμους με πνεύμα δικαιοσύνης. Και όταν οι Έλληνες μιλούσαν για αρετή, λέξη που κατακλείζει τα κείμενά τους, δεν ηθικολογούσαν. Ενάρετος ήταν τότε ο πλήρης πολίτης που έχει επίγνωση της ελευθερίας του και των καθητικών του και είναι ικανός να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα στις πολιτικές υποχρεώσεις. Αυτή η παιδεία, η μελετημένη αγωγή και η ισορροπημένη μόρφωση είναι το πρώτο και μεσαίο και ύστερο της πολιτείας, θα πει ο Πλούταρχος. Και συνακόλουθα, μόνο η κράτηση πραγματικής παιδείας είναι πραγματικά ελεύθερη. Μη στολίζεις τους τοίχους των κτίριων με μάρμαρα, αλλά κόσμησε τα στήθη των πολιτών και των παραγόντων της πολιτείας με την ελληνική παιδεία. Γιατί οι πόλεις κατοικούνται ωραία με τη σκέψη των ανθρώπων και όχι με πέτρες και ξύλα. Δυστυχώς, απέδευτες από όλα αυτά έχουν μείνει η σημερινή παιδεία μας και η πολιτεία μας. Ξέρουμε καλά τι αρετή διδάσκουν, τι νοθυσίες δίνουν, τι άχαρα παραδείγματα προσφέρουν. Με τι φανταχτερά μάρμαρα στολίζουν τους τοίχους, αφήνοντας βέβαια τα σχολεία χωρίς τοίχους διόρων. Πρακτικότεροι αυτοί όχι μόνο ξαστοχούν τις αρχαίες παιδείας, τα νάματα, αλλά μάλλον ακολουθούν τη σοφή συμβουλή του Κινέζου Λαό Τσέ, το σοφή σε εισαγωγικά, ο οποίος έλεγε, όταν ένας λαός κυβερνιέται δύσκολα, φταίει το ότι ξέρει πολλά. Όποιος λέει πως κάνει καλό στον τόπο δίνοντας τον λαό μόρφωση, γελιέται και αφανίζει τη χώρα του. Κράτα το λαό σε άγνοια, μόνο έτσι κατορθώνει τη σωτηρία της χώρας. Φυσικά νόησε τη σωτηρία τη δική του. Πάνω σε αυτές τις συντεταγμένες υποδομήθηκε η δημοκρατία που διαμόρφωσε ο Κλισθένης. Συνοψίζοντας θα λέγαμε πως η δημοκρατία εκείνη, πολιτεία και πολίτες ήταν αυτεξούσιοι. Δεν ρυθμίζαν μόνοι τους, κατά την ελεύθερη κρίση τους, όλα τα κατά αυτούς. Ήταν αυτόνομοι, διοικούνταν με νόμους που είχαν οι ίδιοι επιβάλει. Ήταν αυτόδικοι, δίκαζαν με δικούς τους λαϊκούς δικαστές. Η δημοκρατία τους στηριζόταν σε πραγματική λαϊκή κυριαρχία. Ήταν δημοκρατία άμεση, όλοι οι πολίτες νομοθετούσαν και αποφάσισαν διαρκώς. Η πολιτική τέχνη και πράξη ήταν προσιτές και έργο όλων. Ο κάθε πολίτης μπορούσε την μια μέρα να είναι άρχοντας και την άλλη αρχόμενος και δεν είναι δυνατόν να ξέρεις να άρχεις σωστά αν δεν μάθεις πρώτα να άρχεσαι σωστά. Γι' αυτό και με αυτό το πολίτευμα μπορούσε δίκαια να καφιέται ο Περικλής στον πασίγνωστο επιτάφιο πως η Ελλάδα είχε γίνει της Ελλάδος πέτευση στο μεγάλο σχολείο της Ελλάδος και του κόσμου όλου στους αιώνες που ακολούθησε. Προβαίνουν φυσικά δύο ερωτήματα. Πρώτο, η πρακτική της αρχαίας δημοκρατίας ανταποκρίνεται
ισλαμικές προδιαγραφές. Και δεύτερο, γιατί αυτή η δημοκρατία έζησε τόσο λίγο και ο ένας πάνω κάτω. Νομίζω πως η απάντηση και η αιτία είναι απλή. Επειδή στην πράξη η αρχαία δημοκρατία μαστιζόταν συχνά από αντιφάσεις που έφτασαν να γίνουν τελικά αυτοανέρασή της. Έτσι. Οι Έλληνες, όπως είπαμε, λάθρευαν το λόγο, την παρησία, την ελευθερία του λόγου. Αλλά αυτή την ελευθερία του λόγου την εκμεταλλεύτηκαν συχνά λαοπλάνη και δημαγωγή που παράσταναν το λαό σε αποφάσεις άλογες και ολέθριες. Οι δημοκρατίες καταστρέφονται εξαιτίας της ανεσχυδίας, της ασέλειας των δημαγωγών, θα πει ο Αριστοτέλης, που του χαρακτηρίζει τους δημαγωγούς κόλακες του Δήμου. Βέβαια, η δημαγωγική αυτή ασέλεια ήταν από παλιά ενδημική αρρώστια στην Ελλάδα και εξακολουθεί να είναι. Να φοβάσαι το λαό σαν έχει αχρίους, κακούργους κυβερνήτες, λέει ο Ρέστης. Τότε θα προσθέσει τρεις αιώνες αργότερα από Λίβιος, η δημοκρατία ξεπέφτει στη βία και στη χειροκρατία, στην επικράτηση των χειρότερων. Και είναι πασίγνωστο τα φαρμακιά Ραβέλη που Αριστοφάνης εκτόξευε εναντίον του διαβόητου δημαγωγού Κλέον. Οι Έλληνες υμνούσαν την ελευθερία και την ισότητα, αλλά ελεύθεροι και ίσοι δεν ήταν όλοι οι πολίτες. Οι γυναίκες, οι δούλοι, οι μέτοικοι στερούνταν αυτά τα αγαθά. Δεν μετήχαν κρίσεως και αρχής. Ήταν μη πολίτες. Μόνο το 15% περίπου από τους κατοίκους της Αθήνας είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Πρέπει ωστόσο να προσθέσω πως ο Πλάτων κατηγορεί την Αθηναϊκή Δημοκρατία που δεν συμπαθούσε όπως θέλετε καθόλου για ανυπόφορη κατάχρηση ελευθερίας, επειδή λέει σε αυτήν, επικρατεί ισονομία και ελευθερία στις σχέσεις ανδρών και γυναικών. Και οι αγορασμένοι δούλοι απολαμβάνουν όσο μικρότερη ελευθερία από εκείνους που τους αγόρασαν. Αλλά μην ξεχνάμε πως και στην τόσο προοδευμένη εποχή μας άνθησε φρικιαστικά από το τηλεφόρο και ανθεί πάντα η φαμιλή του σωματιμωρία. Και πως οι γυναίκες, μόλις πριν λίγες δεκαετίες και ύστερα από πολύχρονους αγώνες, απόκτησαν δικαίωμα ψήφου. Ενώ οι εργαζόμενοι εξακολουθούν ακόμα να αμείβονται αισθητά λιγότερο από τους άλλους συναδέλφους τους. Και ας μην γίνεται βέβαια λόγος για ισότητες και ευκαιρίες, φορολογία, δυνατότητα εκπαίδευση κλπ. Στις κοινωνίες μας, όπου ένα σημαντικό ποσοστό ζει κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Το πασίγνωστο απόφθεγμα, όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά μερικά είναι πιο ίσα από τα άλλα, επινοήθηκε χιλιάδες χρόνια πριν τον διατυπώσει ο Τζορτζ Όργουελ στη Φάρμα των Ζώων. Τρίτον, οι Έλληνες αποκαλούσαν τον νόμο και το δίκαιο πάντων βασιλείς, αλλά συχνά εφάρμοζαν το αδικότατο δίκαιο του ισχυρότερου. Επέβαλαν με τη βία τη θέλησή τους στους πιο αδύναμους, εξόντων όσους τους αντιστέκονται. Εκτρό παράδειγμα, η σφαγή των κατοίκων της Αντάρτισσας, Μήλου από τους Αθηναίους, που τους δήλωσαν ομά, ότι το δίκαιο βρίσκεται με το μέρος εκείνου που έχει τη δύναμη των όπλων. Οι Έλληνες θεωρούσαν την παιδεία οφθαλμό και οδηγό της πολιτείας, αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως για τις δυσλειτουργίες και τα τοπήματα της δημοκρατίας τους έφταιγε η έλλειψη επαρκούς παιδείας, με αποτέλεσμα την άγνοια, την ανικανότητα, την τύφλωση του λαού, που τον έκαναν εύκολη λία των δημαγωγών. Συνέπεια της κακής παιδείας, λένε ο Ισοκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, είναι να θεωρείται η απειθαρχία και η ασυδοσία σαν δημοκρατική ελευθερία. Αλλά δημοκρατία, όπου παιδεία δεν διαμορφώνει πολιτικό ήθος, είναι χαμένο. Το χαμό αυτό το ψηλαφούμε και εμείς σήμερα μας, όπου η παιδεία τόσο λιγονιάζεται για τόσα πολιτικά. Οι Έλληνες οραματίζονταν τη φιλία και την ομόνοια που χάρη σε αυτήν, όπως έλεγαν, επιτελούνται τα μεγάλα έργα. Αλλά την ίδια ώρα, και από την πρώτη ώρα της ιστορίας τους, οι Έλληνες παραδίδονταν στο πάθος της διχόνοιας της δολερής. Αλληλομάχονταν αδιάκοπα μέσα στις πόλεις τους και ανάμεσα στις πόλεις και αλληλοξαντώνονταν ως τον τελικό αφανισμό τους, επαληθεύοντας
το λόγο του Καλλίμακου, πως η λιχοστασία τρώει, καταστρέφει το γένος. Και η παράδοση βέβαια αυτή συνεχίζεται, ανθυρή και κατάσχετη ως τις μέρες μας. Αυτές οι αντιφάσεις και αυτοαναιρέσεις στάθηκαν οι ενδογενείς αιτίες της συντέλειας της αρχαίας δημοκρατίας. Όπως θα έλεγαν οι ίδιοι Έλληνες, καταπάτησαν το σοφό μέτρο που μόνοι τους είχαν διακήρυξει. Διαπράξανε το αμάρτημα της ύβρης με αναπότρεπτη συνέπεια την άμεση, την καταπαράθρωσή τους. Η παραφθορά της δημοκρατίας και η διαφθορά της καταλήξανε στην νεκρική εκφορά της. Περισσότερο φοβάμαι τα δικά μας λάθη παρά τις προθέσεις των εχθρών μας, είχε πει ο Περικλής και μισό αιώνα αργότερα ο Πλάτων Θεσσαλονίκη. Ανίκητοι είμαστε ως τώρα από αυτούς τους βαρβάρους, αλλά εμείς οι ίδιοι νικήσαμε τον εαυτό μας και νικηθήκαμε. Αυτή η αυτοήττα της αρχαίας δημοκρατίας αποτελεί μια από τις τραγικότερες περιπέτειες και καταστροφές της ιστορίας που κανένας ποιητής δεν μπορεί να πειραματοποιήσει. Αλλά και με όλες τις αμαρτίες της και τους αυτοχειριασμούς της ακόμα, η αρχαία δημοκρατία δεν έπρεπε να είναι όχι μόνο ένα φωτεινό μετέωρο, αλλά και ένα αξεπέραστο πολύ. Μοιάζει και η δημοκρατία με την υγεία, μόνο όταν τη χάσουμε συνειδητοποιούμε την αξία της. Μετά την αιματηρή τυραννία των Τριάρχοντα στην Αθήνα, ο Ισοκράτης θα ανατράξει. Το σημερινό μας πολίτευμα, η δημοκρατία, που όλοι το κατακρίνουν, αν το παραβάλλουμε με το πολίτευμα των Τριάρχοντα, δεν υπάρχει κανείς που να μην το θεωρεί θείο δημιούργημα. Ακόμα και ο μεγάλος πολέμιος της δημοκρατίας, ο Πλάτων, στο τέλος της ζωής του θα ομολογήσει. Είδα πως οι Τριάρχοντες τύρανοι μέσα σε λίγο καιρό έκαναν να φανεί χρυσάφι το προηγούμενο πολίτευμα δημοκρατία. Και κανένας επικριτής ή αρνητής της, παλιός ή νέος, μεγάλος ή μικρός, δεν μπορεί να αμφισβητήσει τούτο το αναμφίβολο. Πως μέσα σε αυτό το πολίτευμα και χάρη σε αυτό αναπτύχθηκε και έφτασε στο απόγειό του ένας μοναδικός, ανεπανάληπτος πολιτισμός σε όλες τις εκφάσεις του επιστήτου και της τέχνης. Και όπως ο πολιτισμός αυτός παράκουσε και φιλορώησε μαζί με την κατάπτωση και την τελική έκρηξη της δημοκρατίας. Με αυτήν και σε αυτήν οι Έλληνες έφτασαν στα έσχατα όρια του πολιτισμού. Το χρυσάφι τούτο μπορεί να είναι η πιο ακριβή πέδευση στο πιο γόνιμο σχολείο και για μας. Αν ενωτιστούμε τις αξίες της αρχαίας δημοκρατίας και αντιλαχθούμε από τα λάθη της, για να οδηγηθούμε από τις πρώτες και να αποφύγουμε τα δεύτερα, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποιες ελπίδες ανθρώπινης συμβίωσης σε αυτόν τον κόσμο της απελπισίας που μόνοι μας έχουμε καλυκεύσει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πλωρίτης ήταν περιεκτικότατος με όσα σοβαρά μας είπε. Θα παρακαλέσω πολύ σύντομες ερωτήσεις για κανένα δεκάλεπτο να θέλω και κύριε Πλωρίτη. Περίπου. Ναι. Μπορώ να επιβάλλω σε παρακαλώ και ερώτηση. Ναι. Δείτε στο δικαίωμα διαθέσεων, κύριε. Δείτε στο δικαίωμα και υπάρχει διαθέση. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Δείτε στο δικαίωμα και δείτε στη δικαιοσύνη διαθέσεων. Διεθνώς, αν υπάρχει δίκαιο. Δίκαιο στο δικαίωμα και δίκαιο στη δικαιοσύνη. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Ναι, καλώς. Εσύ και δεν ρωτήσετε, μισό λεπτό, περιμένετε. Όλες μαζί θα βρεθούν. Όχι, σταθείτε, με συγχωρείτε. Να καταλάβω πρώτα απ' όλα ποια είναι η ερώτηση. Δεν κατάλαβα, δεν την άκουσα. Δεν ξέρω. Δίκαιο στο δικαίωμα και δίκαιο στη δικαιοσύνη. Διεθνώς. Μπορείτε να μου απαντήσετε αν υπάρχει. Σε ομάδα να πηγαίνει. Ναι, δεν πειράζει. Δίκαιο στο δικαίωμα και δίκαιο στη δικαιοσύνη. Ναι, ναι, αλλά παρακάτω, κύριε. Αν μπορεί κάποιο να μου εξηγήσει. Ναι, ορίστε. Κύριε Παπα-Νικολάου. Όχι, ο κύριος εκεί. Εσείς. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πλωρίτη. Ναι. Φυσικά ήταν η ανάλυση του για την αρχαία δημοκρατία τέλεια, θα έλεγα. Αλλά πώς ερμηνεύει το φαινόμενο. Ενώ η δημοκρατία λειτουργούσε κατά τέτοιο τρόπο, με αυτή τη δομή, αυτή η δημοκρατία να τιμωρήσει τους πρωταγωνιστές της δημοκρατίας. Μυρτιάδη, Θεμιστοκλή,
Αριστείδη, Κίμωνα και δυστυχώς μέχρι τις σφαίρες μας, Τρικούπη, Βενιζέλο κτλ. Θέλω μία εξήγηση. Δεν νομίζω ότι τα είπαμε. Ακριβώς γιατί παραφθορά τη δημοκρατία. Πρώτον, ορισμένους από αυτούς που είπατε, όπως ξέρετε, τους τιμώρησαν ή τους απομάκρυναν την Αθήνα βάσει του νόμου περί οστρακισμού, εξωστράκηση. Διότι, κρίνοντας ότι οι άνθρωποι που συγκεντρώνουν πολύ δύναμη μπορεί να είναι επικίνδυνοι για τη δημοκρατία, καθιέρωσαν την εποχή του Χριστιανιακών τον νόμο αυτόν που έλεγε ότι αν κριθεί από την Εκκλησία του Δήμου ότι ένας πολίτης ή άλλοι περισσότεροι πολίτες είχαν συγκεντρώσει τόση δύναμη ώστε να γίνονται επικίνδυνοι για τη δημοκρατία, έχει δικαίωμα η συνέλευση του Δήμου να τους οστρακίσει, να τους εξωστρακίσει. Και όπως ξέρετε, ο νόμος είχε ονομαστεί έτσι, επειδή γράφονταν τα ονόματα των υποψηφίων, απάνω σε όστρα, καθαρίσει από μάτια, αποσπασμένα αγγεία κλπ. Για να γίνει δεκτός ο νόμος αυτός, έπρεπε να συγκεντρώσει 6.000 ψήφους, που ήταν πολύ μεγάλο αριθμό. Και πράγματι, βάσει του νόμου αυτού, οστρακίστηκαν ή εξωστρακίστηκαν από τα σύμβα, ορισμένοι πολίτες. Στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς, στην Αθήνα, διατηρούνται ακόμα, γιατί έχουν βρεθεί κατά δεκάδες, ορισμένα όστρακα, το οποίο είναι βέβαια πολύ συγκινητικό, αν το βλέπει κανείς αυτό, που είναι γραμμένα τα ονόματα ιστορικών μορφών, του Θεμιστοκλή, του Μιλτιάδη κλπ. Και πράγματι οστρακίστηκαν οι άνθρωποι. Όταν όμως αντιλήφθηκαν ότι γινόταν η κατάχρηση του μέτρου αυτού και ότι εκμεταλλεύονται και ορισμένη δημαγωγή, καταργήθηκαν όμως. Δόξα να εφαρμόσουν. Και σταμάτησαν αυτοί οι οστρακισμοί. Τώρα με ρωτάτε για τον Τρικούπη ή τον Βενιζέλο κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που αν θέλετε να αρχίσουμε τέτοιο διάλογο, θα χάσω και το ρωτά μου. Μάλιστα. Ναι, άλλος, παρακαλώ. Ορίστε. Εσείς. Σίγουρα είναι αναπτυσσίδητο ότι η στέρηση της... Έλατε πιο κοντά, να σας ακούσω. Θέλετε, δεν ακούμε τίποτα. Είσαι και νεαρός. Ο κύριος Πλωρίτης ήρθε... πολύ δυνατή. Ναι. Ναι. Ήρθε από την Αθήνα και θα μας φύγει πάλι με το αεροπλάνο απόψε. Δεν θέλω να πω ότι σίγουρα είναι αναπτυσσίδητο ότι η στέρηση της ελευθερίας του ατόμου είναι πολύ άσχημο πράγμα. Ωστόσο όμως μερικές περιπτώσεις από την ιστορία αποδεικνύουν ότι ολιγαρχικά πολιτεύματα έχουν προσφέρει περισσότερα από τη δημοκρατία. Τι θέλω να πω. Πισίστρατος, ο αρχαίος τύραννος, ήταν ιδρυτής του αρχαίου δράματος. Αργότερα ο Φίλιππος ο δεύτερος πήρε την εξουσία με πραξικόπημα. Ξέρετε αργότερα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο ιδρυτής της ελληνιστικής εποχής, της ευεργετικής αυτής εποχής, η οποία πρόσφερε πολλά πράγματα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Λίγο αργότερα, η Βυζαντινή Αυτοκράτορση, ο Ιουστινιανός, αν και ήταν μονάρχης, ήταν αυτός που εξέδωσε διάταγμα, το οποίο ήταν υπέρ των δούλων και υπέρ της ελευθερίας των δούλων. Αργότερα, ο Καποδίστριας, ο οποίος δεν ήταν δημοκράτης. Τελικά, πού θέλω να καταλήξω, μήπως οι δικτατορίες δεν πρέπει να καταδικάζονται όταν αυτές είναι υπέρ του έθνους. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Το ερώτημα να ακούσω ξανά. Μήπως οι δικτατορίες. Προσφέρουν, θέλει να πει κάτι. Δεν πρέπει να καταδικάζονται όταν αυτές είναι υπέρ του έθνους. Όταν προσφέρουν. Θα απαντήσω αμέσως. Είσαι πολύ ευτυχής. Δυστυχώς που ψηλά στον Νικό, αλλά είσαι πολύ νέος. Δεν έχεις γνωρίσει καθόλου αυτά τα καθεστώτα. Εγώ δυστυχώς έχω γνωρίσει τρία τέτοια. Είμαι ένα παιδί, πιο μικρός από σένα, στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Είμαι ένα μεγαλύτερος στην κατοχή, που εκεί πια δεν ήταν δικτατορία απλώς, ήταν ξενική κατοχή. Και ήμουν βέβαια αρκετά μεγάλος στην τελευταία δικτατορία. Ξέρεις τι θα πει να ζεις ένα καθεστώς που δεν σου επιτρέπεται καν να μην υποβάλεις αυτή την ερώτηση. Καν. Δεν σου επιτρέπεται να διαβάσεις αυτό που θες. Δεν σου επιτρέπεται να ξέρεις αυτό που με ρωτάς.
Δεν υπάρχει φόβο αυτό το πράγμα. Από εκεί και αν τα λατά δεν έχουν σημασία. Και ο νόμος του Ιστιλιανού Βουλιάς, που είναι μια φυσιογνωμία πολύ συζητημένη, η καλότητα του τα προέκανα, διότι το εξάπλωμα ενός κράτους σε ελάφη τεράστια δεν σημαίνει και ευμάδα και ευτυχία του κόσμου. Ο στενός απομύησε όλες τις ευμάδες του Βυζαντινού κράτους και μετά το άφησε τόσο αδύναμο ότι εισέβαλαν οι βάρβαροι κάρσε κλπ. Ο Πισίστρατος όμως, ο Πισίστρατος μιλάς για μια εποχή που ήταν εντελώς μεταπαστευτική, η εποχή των τυράννων. Πρώτον, δεν επινόησε το αρχαίο δράμα. Όταν ο Θέσπης έκανε τις πρώτες παραστάσεις και ζήτησε να ενταχθεί, να ενταχθούν οι παραστάσεις, όπως οι περισσότεροι άλλωστε ηγέτες, ξέρουν ότι ο λαός πρέπει και θεάματα και είπε να καλό είναι αυτό για να απασχολήσουν τον κόσμο. Όχι, το καθιέρωσε. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Αν όλη η ευεργεσία που κάνει και σε ένα κράτος να καθιερώσει το αρχαιοδράμα, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να το Πισίστρατο μόνο. Είχε ήδη πραγματοποιηθεί στους δωρείς και τα λοιπά. Γινόταν παραστάσεις, δραμάτα. Δεν είναι αυτό από το οποίο θα κρίνει κανείς. Και σου ξαναλέω, υπάρχει χειρότερο πράγμα να μην μπορείς εσύ να σηκωθείς από εκεί που ήσουν και να σε δω και να μου κάνεις αυτή την ερώτηση. Ναι, αν υπάρχει άλλο ένα από τα πράγματα, θα πώς εξηγείτε ότι ο Σωκράτης έλεγε δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των πολλών αλλά του Επαίων. Των ολίγων, των Επαίων, μάλιστα. Του Επαίων. Ναι. Και των Επαίων. Ναι. Είναι υπόψη του. Γιατί αυτός πάντα αιτιολογούσε ό,τι έλεγε. Τι είπατε το τελευταίο ρε. Αιτιολογούσε, λέω, δικαιολογούσε πάντα ό,τι έλεγε και ό,τι έφτασε. Ο Σωκράτης και ο μαθητής του Πλάτων, όπως ξέρετε, που αναφέρεται μάλιστα και τη φράση του από πιο διάλογο είναι, δεν ήταν φίλος της Δημοκρατίας. Περιφρούνουσε τη Δημοκρατία και μάλιστα έδινε και συμβουλές και στον Αλκιβιάρδη και στους άλλους μαθητές του εναντίον της Δημοκρατίας. Επειδή ο Σωκράτης ήταν σοφός ή θεωρείται ο σοφότερος και μην, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ασπαστούμε και όλες τις γνώμες. Και θεωρούσε επανείνοντα τελικά μόνο τον εαυτό. Ήταν τόσο εγωιστής δηλαδή. Πίστευε ότι αυτός είχε την πλήρη και καθαρή γνώση του πράγματος. Μάλιστα. Αυτό βγαίνει και από τον διαλόγο του άλλου. Αυτό ήταν και πολέμιος της δημοκρατίας, όπως και ο Πλάτων. Επίσης όμως, γι' αυτό και το ανέφερα, στο τέλος της ζωής του, στην 7η επιστολή το λέει αυτό, όταν πια ήταν γέρος, πολύ κοντά στο θάνατό του, και αφού είχε ζήσει όσα είχε ζήσει και αφού είχε προσπαθήσει να κάνει τυράννους στην Σικελία, στη Σιρακούσα, βασιλείς φιλοσόφους, κατά τη θεωρία του, και απέφυγε παραλίγο να πουληθεί και σκλάβος, δεν το θεωρούσε ακριβά αυτό, όπως ξέρετε, το πείραμά του, στο τέλος της ζωής του λέει αυτή τη φράση που ανέφερα. Όταν είχε περάσει την τυραννία των Τριάκοντων, και είπε ότι άμα τα δεις και συγκρίσεις τα δύο πολιτεύματα, στο τέλος μοιάζει χρυσάφη δημοκρατία. Όσα άλλα τώρα τα έκανε. Το οποίο είχε κατηγορήσει με χίλιους τρόπους σε όλους τους διαλόγους. Κύριε Μωυσιάδης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, και να επιθυμίσω για όσους ήρθαν μετά ότι δεν θα γίνει η επόμενη ομιλία του κ. Φρέντι Γερμανού. Έχει αναβληθεί για τις 7 Νοεμβρίου λόγω εκτάκτου στην Αμερική. Απλώς μόνο στις 10, με συγχωρείτε κύριε Μωυσιάδη, στις 18 του μηνός θα έχουμε την τελική λήξη του Σκαλούπη και τον κύριο Φλωρίδη, μακάρι να μπορέσει να έρθει, η οποία θα γίνει, διαβάστε την ανακοίνωση και έχουμε προσκλήσει να πάρετε από έξω. Εδώ θα γίνει σε ένα κέντρο. Θα κάνουμε, να είναι μια μουσική, ένα καλλιτεχνικό απογευματινό θα κάνουμε. Μακάρι να είστε εδώ κοντά να σας φέρουμε. Κοντά. Αν είσαι σε Θεσσαλονίκη, να τύχει. Ναι, αν τύχει θα σας φέρουμε. Αν είμαι, ναι. Ναι, κύριε Μωυσιάδη. Η Αθηναϊκή Δημοκρατία, μεταξύ των άλλων, είχε καταφέρει να κινητοποιήσει όλους τους πολίτες, να είναι όλοι αιρετοί και ταυτόχρονα να κληθεί ακόμα και η στρατηγή και ακόμα δεν υπήρχε δοσμένη αλήθεια. Υπήρχε αμφισβήτηση, όπως είπατε. Σήμερα συμβαίνουν ακριβώς τα αντίθετα. Το ερώτημα που προκύπτει, αν μπορείτε να διακινδυνεύσετε για το μέλλον, το άμεσο μέλλον αυτής της δημοκρατίας της Ελλάδας.
Ευχαριστώ. Είναι μια. Τη Νέα Δημοκρατία. Τη Δημοκρατία, τη Πολιτεία. Τη Πολιτεία. Είναι μια. Έχει μια ιδιορυθμία η ερώτησή μου. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, αν μπορείτε να διακινδυνεύσετε το μέλλον αυτή τη πολιτεία τη Ελλάδο. Που ανατρέπει όλα αυτά που είπαμε. Ευχαριστώ. Τολμώ να λέω ότι είμαι μελετητής, ότι είμαι σχολιαστής, ότι είμαι αν θέλετε και σε ένα σημείο κριτής των πραγμάτων, αλλά ποτέ δεν έχω ισχυριστεί ότι είμαι προφήτης. Όπως θέλετε να σας πω. Η ιονή αυτής της δημοκρατίας, όχι του 1994, πολλών δεκαετιών, δεν είναι καθόλου πρώτη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Πιστεύω ότι έχετε ακούσει βέβαια άπειρες φορές που λένε το ελληνικό θαύμα του 5ου αιώνα ή οποιοδήποτε άλλο ελληνικό θαύμα. Εγώ έχω φτάσει από όσα βλέπω στα χρόνια τέλος πάντων που ζω και ασχολούμαι με τα κοινά, όχι ως πολιτικός αλλά ως σχολιαστής, ας το πω έτσι. Έχω φτάσει να πιστεύω ότι το μεγαλύτερο θαύμα, το μεγαλύτερο ελληνικό θαύμα είναι ότι ο τόπος αυτός επιζεί ακόμα. Μετά από όλα αυτά που έχει πάρει. Αυτά το μεγαλύτερο θαύμα. Αν υπάρχει μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Αλλά προφητεία δεν μπορώ να κάνω. Θέλετε να κάνει μια ερώτηση. Δεδομένου ότι το θαύμα αυτό κρατάει τόσο αιώνα, δεν είναι στα πλήρια. Είναι ο κύριος πίσω και μετά εσύ. Μπορείτε σύντομα σας παρακαλώ. Και η κυρία και ο τελευταίος ο κύριος. Όχι μόνο άντρες. Α, και η κυρία. Μπορείτε πρώτα η κυρία και μετά εσείς. Περιμένουμε. Δεν θυμάμαι. Το τελευταίο. Λίγο σύντομα, πιο κοντά έλατε. Πάρτε το μικρόφωνο στα χέρια. Όχι, δεν πειράζει. Δεν θυμάμαι. Μόνο σύντομα παρακαλώ, γιατί δεν έχει χρόνο και αυτό. Το τελευταίο μέρος της ομιλίας σας, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπατε, αλλά μου έρχεται το εξής ερώτημα. Αν θέλετε να διαβάσετε κανένα δυο προτάσεις από το τέλος, πώς θα μπορούσε, για να το ακούσουν οι υπόλοιποι, πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό το τελευταίο μέρος που προτείνετε. Της ομιλίας σας. Ναι, το τελευταίο, η τελευταία παράγραφη μας της ομιλίας μου. Ναι. Η τελευταία παράγραφη έλεγε ότι, ήθελα να πω ότι αυτή η περιγραφή, η ανάλυση της αρχαίας δημοκρατίας δεν έγινε, από μένα τουλάχιστον, για λόγους ιστορικούς μόνο, αλλά επειδή πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα για κάθε λαό και για κάθε πολίτη είναι από τη μια να γνωρίζει το παρελθόν και από την άλλη να διδάσκει το παρελθόν, που είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Η αρχαία δημοκρατία, όπως την περιέγραψε και όπως είναι γνωστή, άλλωστε δεν έφερα καμία γλάφκα εις Αθήνας ή εις Κατερίνη, είχε όλα αυτά τα πολύ σπουδαία πλεονεκτήματα. Ταυτόχρονα αυτά τα πλεονεκτήματα αναιρέθηκαν σε πολλά σημεία για τους λόγους που είπατε και δεν τους επαναλάβω. Μπορούμε να διδαχθούμε από τα καλά της και να αποφύγουμε τα κακά της, αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Πώς μπορούμε δηλαδή εμείς από αυτές τις αξίες της ελληνικής δημοκρατίας να εποφεληθούμε και να αποφύγουμε αυτά τα ολέθρια τα οποία την οδήγησαν και στην καταστροφή. Πρώτα απ' όλα τις διχόνοιες, τις δημαγωγίες κτλ. Τα ξαναλέμε. Λοιπόν, αυτό πιστεύω και εδώ θα ξαναπώ κάτι που για μένα είναι η βασικότερη πίστη μου, ότι είναι θέμα παιδείας όλων των ανθρώπων, ώστε των πολιτών από τα γενοφάσια τους, τα έλεγα, ακριβώς να διδαχθούν αυτό τη σωστή λειτουργία, όχι όλα αυτά τα παιδιά να μάθουν τι είναι η Εκκλησία του Δήμου και ο Άγιος Πάγος κλπ. Αλλά να διαμορφωθούν σαν πολίτες τέτοιοι με ελευθερία σκέψης και υπευθυνότητα. Ετόμισα πάρα πολύ πλάι στην ελευθερία και την υπευθυνότητα των πολιτών
Γιατί η ελευθερία δεν θα πει βέβαια ασυνδοσία και αναρχία κλπ. Δεν βγαίνει τίποτα. Αυτή την υπευθυνότητα, αυτή την σημασία που έχει για τον κάθε πολίτη, όχι μόνο εαυτός του, όπως κατά κόρον γίνεται σήμερα, που είναι απόλυτα εγωκεντρική, εγωμανής και αρτομανής, αλλά το σύνολο. Δηλαδή το να δρά κανείς όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για το σύνολο της πολιτείας. Διότι όταν είναι άρρωστο το σύνολο, είναι άρρωστος και ο πολίτης. Όταν σου κόψουν, όπως λέει ο Μάρκος Αυρίλιος, σου κόψουν το χέρι και το πόδι, μπορείς να ζεις. Όταν σου κόψουν όλο το σύνολο, τι να το κάνεις το χέρι και το πόδι, όλο το σώμα το διανύσου. Λοιπόν, αυτό σας το πούμε σήμερα. Και όχι μόνο εμείς. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Εμείς κατεξοχή, γιατί είμαστε βέβαια, έχουμε γίνει πάρα πολύ ατόμα κεντρικοί και εγωκεντρικοί και επιδιώκουμε το καθημερινό διάφορο. Αυτό δεν διδασκόμαστε ποτέ. Διδασκόμαστε ένα σωρό γνώσεις που είναι ίσως χρήσιμες πραγματικά, αλλά δεν είναι καθόλου. Παραμελούμε εντελώς την παιδεία του πολίτη όσον αφορά την πολιτεία. Το ρόλο του μέσα στην κοινωνία. Υπάρχουμε επειδή υπάρχει το σύνολο. Μα καταστραφεί το σύνολο, δεν υπάρχουμε κι εμείς. Αυτό το ξεχνάμε συνέχεια. Αυτό θα ήταν μια παιδεία, πιστεύω. Σας κάλυψα. Η άξι, συγγνώμη, και η άξι δάσκαλη, πιστεύω, και αναφέρομαι στην κυρία Κουρόση, την κυρία Σπίτα, πιστεύω ότι αυτό καλλιεργούν και θα πρέπει να καλλιεργούν στους μαθητές τους. Και θα μου ήταν πολύ λυπηρό εάν υπήρχαν και άλλοι που θα κάνουν μια ερώτηση που θα έπρεπε να μοιάσει. Ο τελευταίος καλύφθηκε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, να κάνει μια τελευταία. Για αυτοεξορία για το αρχείο ελληνικό δημοκρατικό πολίτευμα, ήταν αυτό ή κάτι άλλο? Η αυτοεξορία, λέει, το αρχαίο ελληνικό πολίτευμα. Ήταν αυτοήτα ή κάτι άλλο? Αυτοήτα. Αυτοεξορία. Ναι, αυτοήτα. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν το μόνοι, ήταν και φέρμαν αυτοί. Τι είναι. Έφευγαν ως αποτέλεσμα διαφόρων διχονιών και διαμαχών που υπήρχαν μεταξύ τους. Είτε επειδή δίκαιοι, είτε επειδή άρρωστοι έχουν κατηγορηθεί. Και σημαντικοί πολίτες, όπως ξέρετε. Και εγώ με συγχωρείτε, έχω αυτοεξοριστεί. Είμαι και εγώ σε αυτήν την κατηγορία. Τα χρόνια της δικτατορίας του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, σας. Γιατί με φωνάζεις?